Πολύ καλησπέρα σας. Ψάρεμα ξανά, Ποσειδονία ξανά. Αυτή τη φορά για πολλές ώρες. Έχουμε έρθει από το απόγευμα και θα κάτσουμε μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Να και ο Γιάννης. Γεια σας. Νομίζω ότι θα περάσουμε καλά και σήμερα. Ναι, εντάξει, δεν έχει πάρα πολύ βέβαια ο καιρός. Ο καιρός όχι. Εντάξει, καμιά τσιπούρα, καμιά μουρμούρα. Ό,τι μας δώσει. Δίχτυα δεν έχουν ρίξει. Ωραία θα περάσουμε. Λοιπόν, άντε, ξεκίνα. Στείνε. Επειδή δεν έχει καθόλου καιρό, τα νερά είναι πεντακάθαρα. Έχω βάλει παράμαλο 24, 1,80 μήκος, με σειρώμενη αρματοσιά, σειρώμενο βαρύδι, όπως το έχουμε δείξει, και παράμαλο 1,80. 0,24 παράμαλο και αγκίστρι, ένα νούμερο αγκίστρι Aberdeen, μεγάλο, γιατί υπάρχει πιθανότητα για τσιπούρες, μπορεί να πάρουμε χτύπημα από τσιπούρα μεγάλη, θέλει μεγάλα αγκίστια. Δολώνουμε, μονοδόλι και μάνα. Και θα δούμε. Θα ρίξουμε από δύο καλάμια. Θα παίξουμε με δύο μονοδόλια και δύο μανάκια. Βάζουμε τώρα λίγο μεγάλα δολώματα γιατί είναι η ώρα της τσιπούρας και μπορεί να χτυπήσει καμία. Όταν πέσει ο ήλιος και αρχίζει και βραδιάζει, μετά μπορεί να έχει μουρμούρες και θα αλλάξουμε αρματοσιές. Τώρα ψαρεύουμε για τσιπούρες επειδή ξέρουμε ότι αυτή την ώρα μπορεί να χτυπήσει κάποια τσιπούρα. Και μετά, με το που νυχτώσει, θα πάμε για μουρμούρες, αλλάζοντας αρματοσιές και με πιο ψηλά δολώματα. Έχω πάρει την πρώτη ειδοποίηση από το μαϊμουδάκι. Δεν το έχει ανεβάσει δαχτυλίδι, επειδή τα νερά είναι πεντακάθαρα και οι τσιμπιές είναι πιο πονηρές, τρώνε τα ψάρια πιο κακύποπτα. Προτιμώ να πάρω το καλάμι στο χέρι και να το καρφώσω όταν μου κατεβάσει τη μύτη του καλαμιού, όπως έχουμε πει και σε άλλα βίντεο. Περιμένοντας λοιπόν να πάρω την ειδοποίηση από τη μύτη του καλαμιού, τυχαίνουν και απρόοπτα. Εκεί που ψαρεύεις σε μια παραλία ένα χιλιόμετρο, να έρχονται ακριβώς δίπλα σου για μπάνιο. Αλλά δεν μας πτωεί. Το ψάρι καρφώθηκε και είναι πάνω. Στο μονοδόλιο θα γίνει. Έχουμε ρίξει ένα καλάμι, είπαμε, με μονοδόλι, ένα με μανάκι. Θα βάλουμε και ένα με μισή μάνα. Έχουμε περάσει τη μάνα. Έχουμε κόψει τη μάνα στα δύο και την έχουμε περάσει με ελαστικό νήμα. Και τώρα έχουμε κάνει δύο δολώματα. Ορίστε. Πολύ ωραία δολωσιά. Μπουκιά. Μπουκιά και συγχώριο.
τολμηρό ψαράκι με αυτό. Θα το πάρουμε για να έχει στο χέρι, αν δούμε. Θα το καρφώσουμε στο χέρι. Κάνει κάτι ψηλά. Πρέπει να πάρει λίγο. Με την άκρη του ματιού μου παρατηρώ το καλάμι του Γιάννη και παίζει η μύτη του. Δεν δίνω σημασία και παρατηρώ ότι έχει γονατίσει το καλάμι και παίρνει φρένα. Ας το καλάμι αυτό, το πάρεις πίσω δικό σου και είναι καλό, πάμε. Ας αυτό. Πάμε. Έλα Γιάννη, πάμε. Είναι τέρας, Γιάννη. Τι? Μιλάω σοβαρά τώρα. Παίρνει τα μπόσικα. Σηκώθηκε το μαϊμουδάκι και ένας άλλος τρόπος για την τσιμπούρα όταν είναι πολύ πονηρές και δεν πιάνονται, βγάζουμε μαϊμουδάκι και αφήνουμε μπόσικα. Και όταν αρχίζει και παίρνει τα μπόσικα και τεντώσει την πιδουνιά, τότε καρφώνουμε. Τα μπόσικα τα παίρνει σιγά σιγά. Και θα σου προτείνω για να το πάρεις στο χέρι του καλάμι. Ενώ να δω τη μύτη να... Γιάννη, πάρ' το στο χέρι του καλάμι. Λιτρινάκι. Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Έλα Γιάννη.
Μουρμουρίτσα, ωραία. Φιλάκι. Ωραία, πολύ ωραία. Θα βγάλεις ένα καλάμι από το Λουσανακίστρι. Ωραία, Σαργάνα. Τώρα θα το κάνεις από την αρχή. Το βάλεις στο αγκίστρι. Εγώ. Από το μάτι. Την έπιασε. Τόσο πολύ τρώνε. Μεγάλη μαλακά, δεν είναι μικρή για ένα αγκίστρι. Εντάξει, άμα θέλει. Ας βαρέσει. Θα το πιάσω από πάνω τώρα. Πιάσω εδώ στο κέντρο. Πικάπ άνοιξε, άνοιξε πικάπ. Ας, θα πάρει, θα πάρει. Ας, πάει σιγά σιγά, θα πάει. Ας. Πάρε ένα. Πάμε, πάμε, σιγά σιγά. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
Δεν υπάρχει περίπτωση να σκαλώσω. Έλα. Σιγά σιγά θα βγει. Μπράβο αγόρι. Αυτό είναι. Πολύ ωραία. Μάνα, μανίμα. Περιμένω στη φυλάκη. Τέλεια. Τέλεια. Όμορφο ψάρι. Αυτό. Αυτά είναι. Μπράβο αγοράρι. Ίδιος όποιος ψαρεύει. Μπράβο Τζονάκο. Μια χαρά. Εντάξει. Και τώρα σε μια βραδιά πολύ κακή, ε. Έλα, αγόρι μου, τι έγινε. Τι κάνουμε. Αυτό ήτανε. Αυτό ήταν. Για ακόμα μια φορά. Ναι. Όλα τα ωραία πράγματα τελειώνουν. Εντάξει, τώρα έχει βγάλει ήλιο τώρα και δεν παλεύεται. Έχουν έρθει, και, είναι... έχουν έρθει και ψαροντουφεκάδες. Η παραλία είναι μαγεία. Εντάξει, ναι, το ψάρεμα στην παραλία είναι ωραίο, ξεκούραστο. Εντάξει, για ένα ολονύχτιο ψάρεμα δεν πήγαμε και καλά. Ήταν μέτρια η βραδιά. Ούτε πολλά χτυπήματα είχε, τα ψάρια δεν τρώγανε. Για άλλη μια φορά αποδείχτηκε ότι ο δυτικός, όταν έχει μέσα δυτικό, δεν είναι και ότι καλύτερο. Αυτό βέβαια δεν είναι στάνταρ, εξαρτάται και το μέρος, αλλά εδώ στην Κόρινθο. Δεν τρώγανε. Όχι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, το παλέψαμε. Πιο πολύ ο Γιάννης φυσικά. Το πάλεψε, εγώ τα παράτησα. Έτσι. Εγώ τα ψιλοπαράτησα λίγο, γι' αυτό μπήκε και την τσιμπούρα την πρωινή. Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά, εντάξει. Κάτι έγινε, εντάξει. Εντάξει. Δεν είναι και άσχημα, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Όμορφα. Όμορφα. Αυτό. Τα λέμε σε επόμενο ψάρεμα. Γεια χαρά. Γεια χαρά.